Λοιπόν, θα πάμε στον Κώστα τον Ασημακόπουλο να πάρουμε μία ακόμα γεύση, διότι οι κάλπες έχουν ανοίξει εδώ και 2 ώρες. Θα το δούμε. Καλημέρα, Κώστα μου, και πάλι. Να μας πεις πώς εξελίσσεται έτσι η εκλογική διαδικασία. Έχουμε κόσμο, έρχεται. Καλημέρα από το 26ο Δημοτικό Σχολείο εδώ στη Φωκίωνος Νέγρη, ένα από τα κεντρικά εκλογικά τμήματα. Μάλιστα έχει 2 τμήματα το συγκεκριμένο. Προσέρχεται ο κόσμος και μάλιστα όπως λένε εδώ και οι υπεύθυνοι των φορευτικών επιτροπών, η κίνηση είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο υψηλή από τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Έχω κοντά μου ένα μέλος της φορευτικής επιτροπής, τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει και τη δική του εκτίμηση. Κύριε Καραγιάννη. Η προσέλευση είναι αρκετά ικανοποιητική μέχρι τώρα. Mm-hmm. Σήμερα προσπαθούμε σε δύσκολες συνθήκες και θα το πετύχουμε να επανακτήσουμε την αριστερή μας ταυτότητα και την αξιοπρέπειά μας. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να έρθουν στα κέντρα να ψηφίσουν για να δώσουμε όλοι μαζί μία προοπτική ανατροπής της νεοφιλελεύθερης λέλαπας της δεξιάς. Είδαμε και δεύτερο τάμπλετ που φέρατε. Ναι. Σημαίνει για να εξυπηρετήσετε πιο γρήγορα τον κόσμο που έχετε, έτσι. Ναι, γιατί κάποια στιγμή θα έχει περισσότερη ροή από ό,τι καταλαβαίνουμε λίγο πιο μετά και το απόγευμα, οπότε να μην υπάρχει δυσκολία. Καθυστερήσεις δεν έχουμε. Αμέσως βρίσκουμε από το κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών τους ψηφοφόρους και η διαδικασία είναι ομαλή. Πόσοι έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχουν ψηφίσει πάνω από 100, γύρω στους 150 και στα 2 κέντρα. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό το νούμερο σε σχέση και σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες? Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Θα δούμε και πιο μετά πώς πάνε τα πράγματα. Και τον πρώην πρόεδρο πότε τον περιμένετε? Τον περιμένουμε στις 12 εδώ να έρθει να ψηφίσει ο σύντροφος Τσίπρας. Ήταν να πάει αλλού πάντως, στους Απελοκήπους ήταν να πάει και τελικά έρχεται εδώ, έτσι. Τον καταφέραμε, τον πείσαμε να έρθει εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, παιδιά, εδώ από το 26ο Δημοτικό στην Φωκίωνος. Και βέβαια υπάρχει και μια αισιοδοξία ότι στο τέλος όταν θα κλείσουν οι κάλπες, η σούμα που θα γίνει όσον αφορά τους ανθρώπους που θα έχουν ψηφίσει θα έχουν δώσει και ένα μήνυμα πέρα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Και θυμίζω ότι για να βγει ο εκλεκτός χρειάζεται 50+1 βάσει αυτών που θα ψηφίσουν, αν και οι περισσότεροι εδώ εκτιμούν ότι θα πάνε σε δεύτερη Κυριακή. Θα έχουμε και δηλαδή, το δεύτερο γύρο την 1η Δεκεμβρίου, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε και σε λίγο.